Να υποθέσω ότι, εντάξει, λόγω ορμονών και λοιπά, η σχέση με το φαγητό είναι λίγο διαφορετική αυτή την περίοδο. Ναι. Γιατί πολλές φορές που συζητάμε, εγώ λέω για τα γλυκά και εσύ λες για τα φαγητά. Και για τα γλυκά. Είμαι πολύ γλυκαντζού. Γενικά στη ζωή μου τρώω και με τιμά του τον που λέω, αλλά τρώω πάρα πολλά γλυκά. Τώρα στην εγκυμοσύνη τα διπλάσια γλυκά. Και όχι μόνο γλυκά, είναι περίεργες απαιτήσεις. Ας πούμε, για 4 μήνες δεν μπορούσα να φάω κρέας. Τώρα ξεκίνησα σιγά-σιγά, δειλά-δειλά, να τρώω λίγο κρέας. Είναι έξω παραξενιά, η οποία την είχα και στην πρώτη εγκυμοσύνη. Πίνω κάθε μέρα χυμό μανταρίνι. Δεν ξέρω γιατί. Χωρίς να τον πιω και να πω. Όπως είναι και η περίοδος. Ναι. Φαντάζεσαι ένα καλοκαίρι. Που υπάρχουν. Να τα καλοκαίρι και να μην είχε. Δεν τον ήπια μια μέρα το χυμό για να πω. Α, θα πίνω κάθε μέρα. Μια μέρα μου ήρθε. Θέλω χυμό μανταρίνι. Και ξεκίνησα από εκείνη την μέρα και κάθε μέρα θέλω χυμό μανταρίνι φρέσκο. Και πίνω χυμό μανταρίνι. Φράουλες. Συνέχεια φράουλες. Η σοκολάτα. Μακαρόνια. Δεν έτρωγα ποτέ μακαρόνια. Ποτέ δεν έτρωγα μακαρόνια. Στην εγκυμοσύνη σχεδόν μόνο μακαρόνια. Τρώω και πίτσα που δεν έτρωγα. Δηλαδή είναι πολύ περίεργα πράγματα. Να το συνδυάζεις μετά με ένα τιραμισού. Πρώτα το τιραμισού και μετά η πίτσα. Και πρώτα και μετά, ναι, πάει. Δεν έχει καμία σχέση. Ταιριάζουν απόλυτα. Ξέρεις, δεν πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός σε τούτη την περίοδο της ζωής σου. Ναι, να προσέχεις τα βασικά πράγματα, να μην κάνεις άσχημες ατασταλίες και ανθυγιεινές διατροφές. Αλλά πρέπει να ευχαριστηθείς, ρε παιδί μου, την εγκυμοσύνη σου. Ψωνιστή.